αφιέρωμα του έμπνου χώρου των τόπων σε εισαγωγικά χωριών του νομού Σερών, που σκοπό έχει την προβολή της παράδοσής τους. Μία προσπάθεια ξεκίνησε με πρωτοβουλία του Αλήνης του Μίκη Πουλιάρη. Από πέρυσι, πέραν του καθιερωμένου χορού Αντάγωμα, πραγματοποιούνται παράλληλα εκδηλώσεις αναφορικά με την προβολή της παράδοσης των χωριών. Έτσι φέτος, μια εβδομάδα πριν τον εορτασμό της Ανάστασης του Λαζάρου, η φετινή εκδήλωση είναι αφιερωμένη στα λαζαριάτικα τραγούδια και έθιμα που πραγματοποιούνται εκείνη τη μέρα. Σκοπός είναι η ανάδειξη του εθίμου και η προτροπή να συνεχιστεί σε όσα χωριά έχει λησμονηθεί. Σήμερα έχουμε την τιμή να είναι κοντά μας ο κύριος Παύλος Καρυπίδης, πρόεδρος του Συλλόγου Διακρίτες, ο κύριος Γιάννης Μούλης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Σεραϊκών Σωματείων Θεσσαλονίκης και ο κύριος Ζήσης Μικιάγκας, πρώην δήμαρχος Σερών. Επίσης, η κυρία Στέλλα Μήτρακα, πρόεδρος του Πανηγυρικού Συλλόγου. Η σημερινή βραδιά είναι αφιερωμένη σε έναν άνθρωπο που με την πολυετή έρευνά του ανέδειξε το έθιμο της Λαζαρένας στα χωριά της Ξαλτίας, αλλά και την ευγέννη τραγουδιστική παράδοση της περιοχής, τον κύριο Πασχαλούδη Νικόλαο. Ο κύριος Νίκος Πασχαλούδης γεννήθηκε στην Τερμή Σερών το 1936. Είναι παντρεμένος με την καθηγήτρια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Φωτεινή Μπιζιάννου, και έχει δύο κόρες, τη Βαΐα και τη Βασιλεία, μηχανικούς ηλεκτρονικών υπολογιστών και πληροφορικής, απόφοιτες του τμήματος της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών. Τελείωσε το εξατάξιο Γυμνάσιο Νικρίδας και σπούδασε φυσικός στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Το 1964 διορίστηκε στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και υπηρέτησε μέχρι το 1990. Εργάστηκε ως καθηγητής, διευθυντής μεταλλικιακού κέντρου, γυμνασιάρχης και ως προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νόμου Σερών. Παράλληλα, από το 1984 μέχρι το 1987 υπηρέτησε τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερών ως πρόεδρος της εφορίας της. Μετά το 1974 εκλέχθηκε επανειλημμένα πρόεδρος της ΕΛΜΕ Σερών και εκπροσώπησε τους συναδέλφους του ως ενετός εκπρόσωπός τους. Το 1996 δημοσίευσε μια σειρά διηγημάτων στην εφημερίδα των Σερών Παρατηρητής. Δημοσίευσε επίσης περιγραφές παραδοσιακών παιχνιδιών και άλλο λαογραφικό υλικό στη δίμηνη έκδοση του Συλλόγου των Τερμιωτών της Θεσσαλονίκης, η Τερμή. Στη συνέχεια έγραψε τα βιβλία «Τα Τερμιώτικα και τα Τηλιδινά», ένα γλωσσικό ιδίωμα της Φυσαλτίας Σερών. «Οι Λαζαρίνες της Φυσαλτίας», 69 λαζαριανά τραγούδια με 100 παραλλαγές. Δημοτικά τραγούδια του Θεολόγου Ευβίας, δημοτικά τραγούδια, η μουσική παράδοση της Νικρίδας και της Βυσαλτίας, τότε που παίζαμε, τα παραδοσιακά παιχνίδια της Βυσαλτίας Σερών, η Τερπνή, αναφορές στο χθες και το σήμερα, η Βυσαλτία του χθες, η ζωή στο αγροτικό περιβάλλον της Νικρίδας και των χωριών της Βυσαλτίας. Παραμύθια της Βυσαλτίας, επιλογές από την παράδοση της Νικρίδας και των χωριών της, παραδοσιακά επαγγέλματα στην Νικρίδα και την Τερμή, περιγράφονται 200 επαγγέλματα και καταγράφονται πάνω από 2.300 επαγγελματίες. Και το 2015 η Ακαδημία Αθηνών απέδειξε στον κύριο Νίκο Πασχαλούδη έπαινο για τη συλλογή του με τίτλο «Δημοτικά τραγούδια του Θεολόγου Ευβίας». Παρακαλούμε τον κύριο Δημήτρη Πράμα να παραδώσει την τιμητική πλακέτα στον κύριο Νίκο Πασχαλούδη, τον οποίο με τη σειρά του θα παρακαλούσαμε να μας πει δύο λόγια.
Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ εσάς και τους διοργανωτές αυτής της εκδήλωσης για τη μεγάλη και ανέλπιστη τιμή που κάνετε. Με συγκινείτε βαθύτερα. Ως ελάχιστη ανταπόδοση από την πλευρά μου, σας εκφράζω τα θερμά μου συγχαρητήρια για τη δουλειά που κάνετε στην τομέα της καταγραφής, της διάκρισης και της ανάδειξης των στοιχείων της παράδοσης του τόπου μας. Σας ευχαριστώ και γιατί μου δίνετε την ευκαιρία και την χαρά να απευθύνω το λόγο στους καλεσμένους σας. Αξιότιμοι εκπρόσωποι των συλλογικών οργάνων, αξιότιμες κυρίες, αξιότιμοι κύριοι, στα λίγα λεπτά που θα σας απευθύνω το λόγο, θέλω κυρίως να επισημάνω ότι όλοι μπορούν να συμβάλλουν στην διάσωση των στοιχείων της παράδοσης και ας μην είναι ειδικοί. Κάποιοι ειδικοί το είπαν σε μένα και έτσι άρχισαν να γράφω και την παράδοση της Λισαβίας. Αφορμή ήταν μια χωριά τη λέξη, ήταν η πρώτη έκπληξη, γιατί ήταν μια αρχαία ελληνική λέξη. Στην έρευνα που ακολούθησε, οι εκπλήξεις έρχονταν η μια μετά την άλλη και έτσι έγινε το πρώτο του βιβλίο, το λεξικό της Λισαβίας, τα τερνώθηκε ήταν για την άλλη, που εκφράζει όμως σε μεγάλο βαθμό όλα τα βόρεια ιδιώματα. Το πρώτο βιβλίο έφερε το δεύτερο και στη συνέχεια γράφτηκαν συνολικά 8 βιβλία σχετικά με την παράδοση της Λισαβίας. Γράφτηκε όμως και ένα παρενθετικά για τα δημοτικά τραγούδια του Θεολόγου Ιδίας. Στα βιβλία της Λισαβίας φαίνεται η συνέχεια των στοιχείων της παράδοσης από την αρχαιότητα. Φαίνεται στη γλώσσα με πάμπολες λέξεις της αρχαίας που δεν διασώθηκαν ούτε στην κοινή ηλικία. Φαίνεται στα παιχνίδια που πάνω από 50 τα παίζουμε στην Βυζαντία όπως στην αρχαιότητα. Φαίνεται στα έθνα, στα επαγγέλματα, στα παραμύθια και ιδιαίτερα στο έθνο της Λαζαρίνας. Η αφετηρία για την καταγραφή του έθνου της Λαζαρίνας βρίσκεται στο πρώτο βιβλίο, στο λεξικό. Τελειώνοντάς το, είπα να συμπεριλάβω και ένα λαζαριανό τραγούδι, από το οποίο όμως θυμόμουνα μόνο τις δύο πρώτους στίχους. Είπα λοιπόν και πήγα σε δυο λαζαρίνες για να μου τις συμπληρώσω. Και αυτές μου είπαν κι άλλα 6 τραγούδια από την ίδια κατηγορία, τα οποία ήταν άγνωστα σε μένα και ένα σε μεγάλη ικανοποίηση ήταν σαν να βρήκα έναν μικρό θησαυρό που αφορούσε το έθιμο της λαζαρίνας. Το έθιμο δηλαδή, στο οποίο νεαρά κορίτσια γύρισαν από σπίτι σε σπίτι το Σάββατο του Λαζάρου και πόλεμο του τραγουδούμε στα Καλαντά, τα λαζαριανά τραγούδια δηλαδή. Η καταγραφή άρχισε από την Υπόκλεια. Η καταγραφή με εικογράφηση δηλαδή, επεκτάθηκε στη Λεσσαρτία, όπου θυμούνταν τις λαζαρίνες, όπως στο Δημητρίτσι, στην Τερνή, στην Κρήτα και αλλού, και είχε ως αποτέλεσμα την αβίωση του Εθήμου στην Τερνή το 2002 από το Ιστόπιο του Εκκυριακού. Δεν καταγράφηκε όμως το Λάβρο, παρότι το έθιμο λειτουργούσε μέχρι τα μέσα που περασμένη ώρα, γιατί δεν στάθηκε δυνατό να βρω καλές λαζαρίνες. Από όπως θέλει, χαρά να δείτε τις λαζαρίνες και το χορό τους, να ακούσετε για την λειτουργία του Εθήμου. Από την πλευρά μου θα αναφερθώ σύντομα στην προέλευση του Εθήμου και στα τραγούδια του. Από τα πρώτα λαζαριανά τραγούδια που υπογράφησα, μου γεννήθηκε μια απορία. Ενώ η γιορτή του Λαζάρου είναι μια θρησκευτική γιορτή, στα τραγούδια του έγραφα δεν υπήρχαν θρησκευτικέ αναφορέ. Την απορία μου την έφυγαν οι ειδικοί. Η αντίφαση που είπα οφείλεται στο γεγονό ότι τα λαζαριανά τραγούδια είναι συνέχεια από τα αρχαία κάλαντα, τα οποία στην αρχή, τα αρχαία κάλαντα του Εαρενού τη Ιερνή Ισημερία. Συγγνώμη, ναι. Λοιπόν, τα οποία στην αρχή δεν είχαν θρησκευτικό χαρακτήρα. Μετά προσθέθηκε θρησκευτικό χαρακτήρα με αναφορέ στου θεού τη αρχαιότητα. Στον Θεό Απόλλωνα, για παράδειγμα. Και όταν το έθιμο πέρασε στον χριστιανισμό, τότε του θεού τη αρχαία Ελλάδα του αντικατέστησαν με τον Χριστό και του Αγίου τη χριστιανική θρησκεία. Συμμερικά από τα λαζαριανά τραγούδια της Λισαβίας εντυπωσιάζει η ομοιότητα των στίχων τους με τα κάλαντα της αρχαιότητας.
είναι σαν αντιγραφή από τα αρχαία. Ένας τύπος, για παράδειγμα, στα αρχαία χαράντα λέει: μπαίνουμε μέσα στο αρχοντικό μεγάλο νοικοκύρι. Και στα Ρωσοβενά της Σερβίας ένας τύπος λέει: σε αυτά τα σπίτια που ήρθαν τα νόητα μεγάλα. Οι κάτοικοι της σημερινής Σερβίας, οι ντόπιοι και όσοι εγκαταστάθηκαν σε αυτήν μέχρι τους Βαλκανικούς πολέμους, είχαν διαμορφώσει ερνέο πολιτιστικό περιβάλλον και διώκαζαν την Ελλάδα στο Ραζάν περίπου με τον ίδιο τρόπο όπως γινόταν και σε άλλες περιοχές των τόπων. Στη Σέρβια, για παράδειγμα, που κατέβηκε το έθιμο Ιάννη του Καταφυλίδου και τόνισε ιδιαίτερα στη θρησκευτικότητα του έθιμου, καταγράφονται μόνο τρία τραγούδια χωρίς θρησκευτικές αναφορές. Με τον αρχονό των προσφύγων του 22 το έθιμο επηρεάστηκε. Οι πρόσφυγες έφεραν μαζί τους τη δική τους λειτουργία του Εθήμου, μαζί με τα τραγούδια του, με τις θρησκευτικές αναφορές. Οπότε, ο συσχετισμός του πληθυσμού στα χωριά ήταν καθοριστικός παράγοντας για τη λειτουργία του Εθήμου. Από τα λαζαρινά τραγούδια της Βυζαντίας, στο σύνολό του σχεδόν, είναι τραγούδια που αναφέρονται σε διάφορες κοινωνικές λειτουργίες. Είναι τραγούδια για ελεύθερα χωρίσει, για φαβρικάρια, για γραμματισμένους, για ρωτευμένους, για εξυντεμένους και άλλα. Και οι λαζαρίνες έβρισκαν για κάθε σπίτι το τραγούδι που τέλειωσε και το τραγούδισαν. Τελικά καταγράφηκαν στη Βυζαντία 80 συνολικά λαζαρινά τραγούδια με 132 παραγωγές, γιατί έγινε προσθήκης το βιβλίο Λαζαρίνες της Βυζαντίας μετά την έκδοσή του. Έχοντας λέει υπόψη τα αρχεία του κέντρου ερεύνης της Εθνικής Λογογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, σημειώνω ότι πουθενά στην Ελλάδα δεν έχουν καταγραφεί τόσα πολλά λαζαρινά τραγούδια. Το έθιμο της Λαζαρίνης καταχωρήθηκε λεπτομέρειες στα βιβλία μου. Οι Λαζαρίνες της Μυσαρτίας, που είναι έκδοση του Συλλόγου Περιπτώσεων της Θεσσαλονίκης, δημοτικά τραγούδια που είναι έκδοση της Ομοσπονδίας των Εσωτερικών Συλλόγων της Θεσσαλονίκης, και σε αυτούς τους φορείς που εξέδωσαν αυτά τα βιβλία, προσθέθηκε και ο Ερευνητικός Σύλλογος Νεβίδας, που εκτός των άλλων εξέδωσε το τελευταίο μου βιβλίο για τα παραδοσιακά καμπιέματα, με το οποίο έγινε για μένα η ενασχόλησή μου με την παράδοση. Τελευταία όμως ανέκαψα και είναι μια προσπάθεια να σχετιστεί το έθιμο της Λαζαρίνας στη Βυζαντία με αυτό σε όλο τον ομόφερό. Το ρεύμα για αυτό το νέο ξεκίνημα το έδωσε η αναμείωση του εθίμου στο Άγιο Πνεύμα Βασιλών με πρωτοστάτη την κύριο Στέργο Βάκλη. Το αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας αποτυπώθηκε σε ένα άρθρο μου που δημοσιεύτηκε το 2016 στην περιοδική έκδοση της εταιρείας Μελέτες και Έρευνας της Ιστορίας των Σελών. Θεωρώ όμως ότι αυτή η δημοσίευση είναι μόνο μια αρχή για την ολοκληρωμένη περιγραφή του εθίμου στον ομόσερο. Γιατί ήταν περιορισμένη σε έκθεση έρευνα. Η ηλικία μου βλέπετε και η ηλικία μου δεν μου επέτρεπα να περιηγηθώ από την αρχή όλο τον νομό και να κάνω κάτι περισσότερο. Είχα όμως την ευκαιρία να συνεργαστώ με τον Λίκη Ελμίδα Σερών και την τύχη καθώς και την ευχάριστη εμπειρία να γνωρίσω νέους ανθρώπους όπως τον κύριο Στέργο Βάκλη και τις συνεργάτες του που νοιάζονται για την παράδοση και δίνουν κάτι περισσότερο από την απλή καταγραφή της. Γνώρισα ανθρώπους που θα μας συμμετήσουν απόψε στο έθνο της Λαζαρένας. Κύριε Βάκλη, αυτό που κάνετε, οι φορείς που συνεργάζεστε απόψε, οι φορείς από το Άγιο Πνεύμα, το Βοβακόβλη, το Μελνικίτσι, το Πολυσμένο, το Λεωκόρι, την Τεχνή και το Φλάβρο, εύχομαι να συνεχίσετε την ιδέα που έχετε, έχοντας υπόψη ότι η ολική καταγραφή της παράδοσης είναι ατέρμονη. Αλλά και ότι μερικές λεπτομέρειες, όπως ένα τραγούδι ή ένα στίχος, μπορεί κάποτε να αποδεικνύονται σημαντικές. Τελειώνοντας, θέλω και από αυτή τη θέση να ευχαριστήσω τη σύζυγό μου Φωτεινή Μπιζιάννη, όλα αυτά τα χρόνια ήταν βασική μου συνεργάτη, τους εκατοντάδες των συνεργατών που ανεργετερώς κατέθεσαν τις μνήμες της καγραμμέας του στα μου, καθώς και τους συλλογικούς φορείς που εξέθεσαν την εργία μου. Ευχαριστώ και σας για την προσοχή σας. Και ξεκινάμε την παρουσίαση των χωριών και των εθήμων.
Με τη σειρά που θα δούμε τα χωριά είναι Θερμή, Μελλινικίτσι, Άγιο Πνεύμα, Ποντισμένο, Μαυακόπιτο, Νεοχώρη και Κλάβουρο. Στη συνέχεια, περνάμε στον Πολιτιστικό Σύλλογο Μελλινικιτσίου με πρόεδρο τον Βασάν Νικόλο. Thank you.
ακούσαν οι κρυές, σαν τα ακούσαν οι κρυές του ζωντάν, του ζωντάν ταινίζοντα, του ζωντάν, του ζωντάν ταινίζοντα, του ζωντάν ταινίζοντα, του ζωντάν ταινίζοντα, στο γυαλί, στο γυαλί γυαλίζοντα, στο γυαλί, στο γυαλί γυαλίζοντα. Μητέρες των νεαρών, αμοίβαν των αγοριών, περιμένουν τις λαζαρίνες με ανυπομονησία, ελπίζοντας πως ανάμεσά τους θα βρουν και την κατάλληλη νύχτα για τους γιους τους. Όταν η κοπέλα που τους ενδιαφέρει φτάνει στο σπίτι τους, εκείνες ζητούν ένα λουλούδι από το κεφάλι της, ως εκδήλωση συμπάθειας και ως μια επιπλέον υπόσχεση να την κάνουν νύχτα τους. «Δώσουμε ένα λουλούδι να το δώσω στο γιο μου», λένε. Εάν η κοπέλα δεν δείχνει το ανάλογο ενδιαφέρον για το νέο του σπιτιού, αρνείται ευγενικά και δεν δίνει το λουλούδι στη μητέρα του. Συνηθίζουν και εκείνα να κλέβουν λουλούδια από το καλάθι ή από το κεφάλι τους, για να εκφράσουν έτσι το ερωτικό τους ενδιαφέρον. Το βράδυ θα φάω το λουλούδι σου μαλάτι, για να σου ονειρευτώ, στιφυρίζουν στα κορίτσια. Με την δύση του ήλιου, οι χωριανοί συγκεντρώνονται στην πλατεία του χωριού. Σμίγουν με τις λαζαρίνες και γιορτάζουν όλοι μαζί, με χορούς και με τραγούδια. Αυτή την πρώτη, την Ανάσταση του Λαζάρου. Και προσδοκούν την μεγάλη, την θεία, την Ανάσταση της ανθρώπου. Καλό Πάσχα σε όλους μας. Ευχαριστούμε πολύ. Την ομάδα των κοριτσιών συμπλήρωνε ένα μικρό αγόρι που είχε το ρόλο του Λαζάρου.
Κορτσιών. Καθόλου τη διάρκεια της αρρωστής πήγαιναν σε κάποια παλιά λαζαρίνα, φτιάχνανε σχολιά, νυχτέρια, όπου τις μιμούσες τον τρόπο τέμισης του Αρθίμου, αλλά και τους μάθανε τα τραγούδια για να είναι προετοιμασμένες να γυρίσουν όλο το χωριό. Οι λαζαρίνες αποκαλούνταν μεταξύ τους τις εντροφίες. Η ενδυμασία της Λαζαρίνας ήταν ιδιαίτερη. Αρχικά μπορούσαν τα βασικά ρούχα της τοπικής φορεσιάς, δηλαδή το ψάρι, την ποδιά και στο κεφάλι του τζεμπέρι. Στη συνέχεια μπορούσαν δύο μακριές πολύφωνες και λουδάτες μαντήλες που τις έλεγαν σερβέτες. Τις σερβέτες τις δίπλωναν σε τριγωνικό σχήμα και τις έδιναν σε δύο σημεία πίσω από το λαιμό και πίσω από την πλάτη, έτσι ώστε να κρέμονται στο πλάι. Στη μέση φορούσαν ζώνη με ασημένια πόρτη προδοκά. Ο τοκάς ήταν δώρο της πεθεράς στην ύφη, αλλά δεν αποτελούσε εξάρτημα της νυχιάτικης ή γιορτινής ενδυμασίας της συνέχειας. Η αμέσως επόμενη κρίση του ήταν στην ένδυση της Λαζαρίνας. Στο στέρνο καρπίζονταν μια ασημένια καρπίτσα που συνήθως επιπώνησε τον δικέφαλο ετό, από την οποία κρέμονταν από τις δύο μεριές μία ή τρεις σειρές μακριές ασημένιες αλυσίδες με μικρά σιμόπουλα και τα έφεραν στο πίσω μέρος της ζώνης. Τα δύο εξαρτήματα αυτά αφορούσαν μόνο την ημέρα εκείνη και όταν μια κοπέλα δεν είχε δικιά της, τότε ζαριζόταν από κάποιο γειτονικό ή κτηνικό σπίτι που υπήρχαν για να ντυθεί λαζαρίνα. Στο κεφάλι και πάνω από το τσεμπέρι φορούσαν μικρό στεφανάκι με άσπρα μανδύλια ή κορώνα με άσπρες χάντρες. Στα χέρια κρατούσαν δύο μεγάλες άσπρες πετσέτες, τα προσώτσια. Στην ένδυση της λαζαρίνας παρατηρούμε δύο συμβολισμούς. Τις πολύχρωμες λουλουδάτες σερβέτες, σύμβολα της νεότητας και της άνοιξης. Και τον ασημένιο τοκά με το άσπρο στεφανάκι, σύμβολα του γάμου και ένδειξε ότι τα νέα αυτά κορίτσια που για πρώτη φορά εμφανίζονται στην κοινωνία του χωριού είναι έτοιμα για το επόμενο στάδιο της ζωής τους που είναι ο γάμος. Το έθιμο. Οι λαζαρίδες ξεκινούσαν το Σάββατο του Μπαζάρου το πρωί μετά την μια λειτουργία. Έμπαιναν στα σπίτια και τις αυλές των οικοκυρέων και ρωτούσαν σε ποιον θα είναι αφιερωμένο το τραγούδι που θα πούν. Άλλο έλεγαν για τον οικοκύρη, άλλο για το μικρό αγόρι, άλλο για το μικρό κορίτσι. Αν στο σπίτι που πήγαιναν υπήρχε κορίτσι για πατριά, τότε τραγουδούσαν. Προξενητάτε σε ραβού που μέσα από τα σέρας. Την κόρη μας ζητούσανε, την κόρη μας ζητούνε. Πατέρας και αν την έδινε, μάνα της δεν την δίνει. Μάνα της και αν την έδινε, τα αδέρφια δεν την δίνω. Τα αδέρφια και αν την έδινε, μανάκα δεν την δίνει. Της δίνει ο πατέρας της 9.000 γρόσια. Της δίνει η μανούλα της 9 μουλάρια κρίκα. Της δίνουν και τα αδέρφια της αμάξι φορτωμένο. Της δίνει και η μανάκα της 3 ασημένια μήλα. Όντας κουτί τη μάνα της να παίζει με τα μήλα. Για το μικρό κορίτσι έλεγα. Αυτό τα στρούδι το μικρό, τα στρούδι το μεγάλο. Αυτό να χαρίσει ο Θεός, χάρισμα να στο κάνει. Να κάνει κυριά από τον κόρπο σου και αγώνια από την ποδιά του. Αγώνια και τη σέμερα, τριγύρω στη γωνιά του. Για κάθε περίσταση υπήρχε διαφορετικό τραγούδι. Σε αυτόν λοιπόν που ήταν αφιερωμένο το τραγούδι, το έδωσε στον ώμο ένα άσπρο μαντήλι, διαφορετικά από αυτά που κρατούσαν στα χέρια. Έτσι ξεκίναγαν το τραγούδι χορεύοντας αντιδεξιά, ανά δύο, κουνώντας ελληνικά τα προσώπια. Όταν τελειώνει το τραγούδι, ο Λάζαρος φώναζε «Αυγά, ψαρούδια, αλεύρι» και κρατώντας ένα καλάθι, έπαιρνε τα φιλοδορήματα που συνήθως ήταν αυγά, γλυκά και χρήματα. Πολλές φορές πριν φύγουν από το σπίτι, η νοικοκυρά αλεύρινε τόσο τον Λάζαρο όσο και τις λαζαρίνες. Ο αριθμός των σπιτιών που θα πήγαιναν οι λαζαρίνες ήταν πάντα ζυγός, ενώ οι νοικοκυρές έδιναν πάντα μόνο αριθμό αυγών, δηλαδή 1 ή 3 ή 5, έτσι ώστε ο τελικός αριθμός των αυγών που θα μαζέψουν να είναι και αυτός ζυγός, δηλαδή καλός αριθμός. Στο τέλος της ημέρας οι λαζαρίνες μαζεύονταν και μοίρασαν αυτά που είχαν μαζέψει. Σπανιότερα, όταν δεν προλάβαιναν να γυρίσουν όλα τα σπίτια, οι λαζαρίνες έφυγαν και την επόμενη μέρα, την Κυριακή των Βαΐων, για να τραγουδήσουν, ενώ υπάρχει και μαρτυρία που τις μετέφεραν με κάρτα και σε γειτονικά χωριά να τραγουδήσουν όπως αυτό της Τούμπας και του Νέου Σκοπού.
Ας χαρούμε λοιπόν και σε απολαύσουμε το πρώτο το έθιμο πρόβλημα.
την Πατάλη Κατερίνα.
Καλησπέρα και στον Παπαδόπουλο. Με συγχαρούμε μπροστά την Οργανική Επιτροπή για την πρωτοβουλία που μας επιτρέπει να αναδείξουμε και να μοιραστούμε τους λαοδοτικούς της αγωγής του κάθε χωριού Κρήτη. Ας δούμε λοιπόν και τη δικιά μας βερσιό. Ας πάμε λίγο στο παρελθόν, ας υπενογίσουμε λίγο πίσω. Στο Παπαδόπουλο η φύση έχει ξεκινήσει για τα καλά. Η άνοιξη έχει κάνει την παρουσία της με τα αφημένα λουλούδια, τα δέντρα που παίρνουν να πρασινίζουν, τις μυρωδιές και τα λαδίματα των βουλιών, αλλά και τους ανθρώπους που εξουθενωμένουν από την ισχύ της Αρακοστής που ετοιμάζονται για τη μεγάλη εβδομάδα. Οι γεωργοί που ετοιμάζονται για τη μάχη για την εξοδοσία των παράκτε του και τις καινούργιες καλλιέργειες και οι κτηνοτρόφοι και τα κοπάδια του ενωκαλεμένου στου λόφου γεμάτη γνωσύνη προ την ευλογημένη φύση που πρασίνησε και τρέχει προς ιοπάδα τα ζωντανά του. Οι γυναίκε αδρεστών, οι θέμε στο αγκαλιό και στα διαλύματα ασχολούνται με την πάστρα του σπιτιού και του μαγείρου. Λίγες μέρες πριν την Κυριακή των Παΐων, τα ελεύθερα κορίτσια, όλοι για 15 χρονών, μαζεύονται στο σπίτι μιας γυναίκας που γνωρίζει τα έθιμα, τους χορούς και τα τραγούδια του χωριού, γιατί το προσεχές Σάββατο τους άκουγε λαζάρι τα παιδιά της Ζαρίνης. Ακούνε με προσοχή τις οδηγίες της, κάνουν πρόβλες στο χορό και τα τραγούδια που τραγουδήσουν και ακούνε προσεκτικά τις τελευταίες λεπτομέρειες για τα ρούχα που θα φορέσουν τη μέρα εκείνη. Επιστρέφοντας στο σπίτι, προβάλλουν το φόρεμα τα τζουμαίσκι, όπως το λέγανε, που η μασκαρμένη πεθερά έγραψε για την νύχτα της με ακριβά υπάρχοντα αγορασμένα από το παζάρι της Μαγιάς, δένουν την πολύχρωμα και λυμμένη φωτιά τους και με τη βοήθεια της μαμάς και της μεγαλύτερης αδερφής στενεύουν, φωτέρουν και κάνουν τις τελευταίες διορθώσεις. Το Σάββατο του Λαζάρου το χωριό εκκλησιάζεται εκτός από την παρέα των πολιτιών της Λαζαρίνης. Όπως είχαν συμφωνήσει, η ομάδα αποτελείται αυστηρά από μονό αριθμό κοριτσιών 11, 13, 15 κλπ. Γιατί αυτό επιβάλλει το έθιμο, μιας και ο Λάζαρος ήταν και αυτός μόνος. Συναντιόνται λοιπόν σε ένα προκαθορισμένο σημείο, ντυμένες με τα πλούσια φορέματά τους, με φρεσκοφτενισμένα κοτσιδάκια, την κορδέλα στα μαλλιά τους, στολισμένες με λουλούδια στο κεφάλι. Η προπορευόμενη κρατάει ένα καράφι και ξεκινά. Όλα τα σπίτια είναι ανοιχτά και περιμένουν τις Λαζαρίνες. Τα επισκέπτονται όλα και το φτωχό και το πλουσίο χωρίς καμιά εξαίρεση.
Στην αρχή των σπιτιών, από πολλή οικογένεια είναι μαζεμένη, ο Ζαρίδης πιάνεται σε κύκλο και χορεύει τραγουδώντας ανάλογα την περίσταση του αντίστοιχου τραγούδι. Άλλο τραγούδι, αν υπήρχε μίσο στο σπίτι, αν είχε μικρό παιδί, ξενιτεμένος. Αφού τελειώσουν το τραγούδι, η οικοδέσπονα του σπιτιού χαρίζει στις λαταρίες το πολυτιμότερο δώρο για εκείνη την εποχή. Ένα αυγό γεμάτο πρωτεΐνες και σπάνιζαν εκείνη την περίοδο. Αφού πήραν το πολυπόθητο αυγό, οι λαταρίνες, μάλλον για να πειράξουν ίσω το τσιγκούνι οικοδεσπότη και ανάλογα με το επάγγελμά του, τον αποχαιρετούσαν με την παρακάτω καστική στυπομηθεία. Αν τα ράφτης, ράφτης είναι ρούχα δεν έχει. Αν τα τσαγκάρης, τσαγκάρης είναι παπούτσια δεν έχει. Αν τα γεωργός, ζευγάς είναι πόδια δεν έχει. Η παρέα της Λαζαρίνης περιδιαβαίνει όλο το χωριό. Το τραγούδι του Λαζάρου αντυχεί από άκρης άκρης όλο το χωριό συνοδευόμενο αρμονικά τα κελαϊκά των πουλιών και τα δελάδων των ενωγέννητων αρνιών. Το καράφι του Λαζά έχει αρχίσει να γεμίζει και τα κολοσσόπουλα με αμύωτη διάθεση και θετόρα τη φωνή του επισκέπτονται και τα τελευταία σπίτια του χωριού. Κρατούν την άφηση γιατί και την επομένη και γιατί τον Βαΐο, αν δεν έχουν τελειώσει με όλα τα σπίτια, θα ξαναγυρίσουν στο χωριό τη φορά τραγουδώντας το τραγούδι ξυπναλάθρα. Κατάκοπες αλλά και ανοπημένες επιστρέφουν στο σημείο από όπου είχε ξεκινήσει. Είναι η ώρα της αντιμετωπής τους. Μετράνε τα λουκά και τα μοιράζονται. Τη Μεγάλη Πέμπτη χάρισε και στα δικά του συμμετέρα του θα βάψει αρκετά κόκκινα αυγά για να σου γκρίζουν όλες τις μέρες μετά την ανάσταση. Ας πάρουμε μια μικρή ιδέα με τραγούδια και τους χορούς που τραγουδούσαμε στα σπίτια.
μαντήλα στο κεφάλι τους και τριαντάφυλλα στα αυτοί τους. Στη μέση φορούσαν φωτιά και κόψαν με σειρές αλυσίδες και κλειδιά. Στους ώμους έριχναν σε δέκα μια πολύχρωμη μαντήλα με λουλούδια και κόρη και κυκλώσια. Οι λαταρίδες δεν τους ακούσαν στον δρόμο, αλλά μέσα στις αυτές τους σπιτιών. Υπήρχαν τραγούδια στην Ελληνική, αλλά και στις δύο χωριούς. Σε κάθε σπίτι έλεγαν δύο-τρία τραγούδια και η κοπέλα του πόρευε πρώτη, έβαζε το μαντήλι της στον νόμο της κορκίνης της πρωτιάς. Αυτοί με τη σειρά τους τους έδιναν αυγά που τα έβαζαν σε ένα καλάτι στολισμένο με λουλούδια και το τραγούδισε ένα μικρό αγόρι, ο Λάζαρος. Ένας λεβέντης μ' αγαπάει, ένας λεβέντης μ' αγαπάει, κάτι ποτά δε με δώσε, κάτι ποτά δε με δώσε, ένα λεμόνι με δώσε, ένα λεμόνι με δώσε, δεν το φαγά δεν το ρίξα, δεν το φαγά.
σπίτι κοριτσιού της παρέας και έπαιζα το Λάζαρο. Δηλαδή, προετοίμαζα τα τραγούδια που μάθαιναν από τις μεγάλες γυναίκες και έλεγα την ημέρα του Λαζάρου. Στα κορίτσια που έγιναν πρώτη φορά να τραγουδήσουν ήταν περίπου 15-16 ετών, δηλαδή σε ηλικία γάμου. Και οι παρέες αποτελούνταν από 4 έως 8 άτομα. Μάλιστα, αρκετές γυναίκες πρόλαβαν να τραγουδήσουν μόνο μία ή δύο φορές, γιατί μετά τις αραβώνησαν. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό Πάσχα. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
Μα ο Βασιλιάς δεν ήταν, δεν ήταν, δεν βρίσκω
Σήμερα σε μια δύσκολη μέρα, Παρασκευή του Ακαθίστου, σε μια ιδιαίτερη εκδήλωση όπου το πρώτο ρόλο δεν είχαν ο δυνατός Λουνάς ή η Κάιδα, αλλά οι μικρές χωριστικές φωνές. Σας ευχαριστούμε και πάλι πολύ με την ευχή ότι αυτά τα έθιμα θα τα ξαναζήσουμε στον τόπο τους, στα χωριά τους. Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Νίκο Πασχαλούδη. Η ευγένεια και το ήθος και σας περιμένουμε αύριο όπου θα έχουμε μετά τις εντυπωσιακές λαζαρένες από τους Φλάμπουρους, τους ανθρώπους του Φλάμπουρου να μας δείξουν τους χορούς τους στις 11 η ώρα με είσοδο δωρεάν στους ακροπόλεμους και κατοίκους από την Ορεινή και φυσικά το βράδυ στο μεγάλο χορό Αντάλλαγμα με όλες τις ζυγές του Λόγου Σερών, τη ζυγιά του Γράμαλη, του Καρακώστα, του Δημάνου, γκάιντες από την Ορεινή και την Αλιστράτη. Να είστε καλά, καλή Ανάσταση και ευχαριστώ και τη Μαρία Τιμόση στην παρουσίαση. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας βράδυ.